είναι σε εμάς κατανοητό ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο και άρα χρησιμοποιούμε και το σημείο και το βήμα αυτό της συνέντευξης τύπου προκειμένου αυτό το έγκλημα που γίνεται σε όλη την Αττική να μπορέσει να γίνει γνωστό στον ευρύτερο κόσμο και να συμμετέχει και στις επόμενες κινητοποιήσεις που υπάρχουν σε συνέχεια αυτών που έχουμε κάνει. Έτσι προκαλέσαμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου που λέμε, προκειμένου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν ειδοποιηθεί όλα, να μπορέσουν να το προβάλλουν και κατανοείται ότι υπάρχουν οι γνωστές δυσκολίες και οι παρεμβάσεις εκτιμούμε εμείς, προκειμένου ένα τέτοιο θέμα να οδηγηθεί εκεί που θέλουν αυτοί. Παρ' όλα αυτά δεν μας πτώουν. Γνωρίζετε ότι έχουν το τελευταίο διάστημα, 1,5 χρόνο περίπου, έχουν δημιουργηθεί συντονιστικές επιτροπές από σωματεία, φορείς, συνδικαλιστές, από όλες τις περιοχές της Αττικής και κύρια μπορούμε να πούμε της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας, όπως επίσης και της Ανατολικής Αττικής με κύριο κορμό Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Γραμματικό, Βαρνάβα, που αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άλλος άμεσα ήδη τα έχει τις επιπτώσεις και άλλος στην Ανατολική Αττική προετοιμάζουν για να συνεχιστεί εκεί το έγκλημα. Σε αυτή την προσπάθειά μας καλούμε το λαό και την ενεργεία των περιοχών αυτών που προανέφερα και το λαό όμως όλης της Αττικής σε γενικό ξεσηκωμό να σταματήσει το έσχος που υπάρχει στη φυλή εδώ και 60 χρόνια και να μην επεκταθεί το έγκλημα της χωματερής ακόμα για 300 στρέμματα έτσι όπως σχεδιάζουν για το άμεσο χρονικό, επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αναβατωθούν ακόμα πολύ περισσότερα σκουπίδια έτσι όπως αναποτίθεται στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως προείπαμε, ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα όλες οι επιτροπές μας έχουν κάνει κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από πέρσι τον Ιούλιο, 7 Ιούλιο που είχαμε τη μεγάλη διαδήλωση στα Άνω Γιώσια, αλλά και πρόσφατα. Και μάλιστα φαίνεται μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου των περιοχών και κρίνουμε και πάρα πολύ θετικό και ευχάριστο ότι και οι μαθητές των Άνω Γιώσιων, να πω και κύρια, το τελευταίο χρονικό διάστημα συμμετείχαν ενεργά, μαζικά, δυναμικά σε αυτές τις κινητοποιήσεις, όπως ήταν το κλείσιμο των σχολείων τους για 3 ημέρες ή και η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που κάναμε έξω από την χωματερή προκειμένου να διαδηλώσουμε, να τονίσουμε τα αιτήματα που έχουμε. Είμαστε σε μια καινούργια περίοδο πολιτική, ενώ πολιτική όσον αφορά όχι την πολιτική, την αλλαγή των διοικήσεων, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι δημοτικές αρχές και κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς τα ίδια πράγματα, σε κοινή συνενέση, σε κοινή πορεία συνεχίζονται και αν εμείς να περιοριστούμε στο θέμα της πρώην περιφέρειας, η κυρία Δούρου 1η Αυγούστου πήρε την απόφαση, τη 248 που λέμε περί επέκτασης της χωματερής, στο συγκεκριμένο χώρο, περί δυνατότητας εναπόθεσης και σε λατομία κάποιων προϊόντων της ανακύκλωσης ή οτιδήποτε θέλει του εργοστασίου ανακύκλωσης, δηλαδή επεκτείνεται αντί να απομακρύνεται η χωματερή από τα Άνω Λιώσια και την Φυλή. Σε κοινή συνενέση, το λέω, ήρθε τώρα και ο κύριος Πατούλης και στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι το προχθεσινό, αλλά και το προχθεσινό επειδή είχε και αυτό σχετικό θέμα και με το γραμματικό κύριο που ήταν, από κοινού αποφάσισαν, συμφώνησαν και ο Τζίμερος, όπως και να το χαρακτηρίσει ο καθένας από εμάς, παίζει το ρόλο του, παίζει το ρόλο της πλουτοκρατίας ή του κεφαλαίου και αυτός μέσα εκεί, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή γενικότερα και στα μέσα ενημέρωσης έτσι όπως τον παρουσιάζουμε. Από κοινού δηλαδή συναποφάσισαν, άρα έχουν την ίδια στρατηγική, γι' αυτό και εμάς αντίπαλοι μας είναι όλοι αυτοί είναι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και άρα δηλαδή συμφωνήσανε και σαν προηγούμενη διοίκηση και επικαιροποιήσανε και σε αυτή την περίοδο ο Προεδρίας Πατούλη να επεκταθεί χωματερή κατά 300 μέτρα και τώρα η επέκταση, να πω και όλα, προβλέπει δηλαδή το σκάψιμο βουνού, βράχο δηλαδή, προκειμένου να χωρέσουν 4,5 εκατομμύρια τόνοι που λένε
και μάλιστα σε τέτοια μορφή που να πλησιάζει ακόμα περισσότερο κατοικημένες περιοχές που λέμε τον οικισμό γεννηματά 2 στα Άνω Λιώσια, ας πούμε, και παράλληλα, όχι για να χρυσώσουν κάπου το χάπι ή οτιδήποτε προς εκείνη την περιοχή, αυτό τον ακατάλληλο, όταν λέμε ακατάλληλο, ποιος πάει δηλαδή και δει το γραμματικό, ποιος πάει και δει το γραμματικό, ακουμπάει στη θάλασσα, πώς να το πω, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, το ζουμί θα σταματήσει κάπου 2 χιλιόμετρα πιο μέσα, πάει και πέφτει κατευθείαν στη θάλασσα, θα πέσει όλα αυτά, δηλαδή τα εγκλήματα που σχεδιάζουν και γιατί προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να λιμένονται και αυτό το πεδίο που όσο κρατιέται ακόμα στο δημόσιο, άλλωστε είδατε και την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση είχαν τις απεργίες τους, την αντίθεσή τους, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι είχαν την αντίθεσή τους ενάντια σε αυτό το πολυνομοσχέδιο με τις συλλογικές συμβάσεις ή οτιδήποτε, που δίνει πλέον τη δυνατότητα, ενώ αποκλειόταν με κάποια προαπαιτούμενα που υπήρχαν, τη δυνατότητα στους Δήμους να δίνουν και την αποκομιδή, δηλαδή αυτά που μαζεύουμε από τους κάδους, τη δίνουν τη δυνατότητα να την εκχωρούν και σε ιδιώτες. Αντί δηλαδή να ενισχυθούν οι Δήμοι με συγκεκριμένα κονδύλια, με συγκεκριμένες επενδύσεις να κάνουν είτε στο μηχανολογικό τους εξοπλισμό, είτε να πάρουν προσωπικό μόνιμο, γιατί η καθαριότητα δεν πρόκειται, ό,τι και να ανακύκλωση να κάνουμε, θα πούμε και λίγο παρακάτω, η αποκομιδή θα υπάρχει, είτε στην ανακύκλωση, είτε στα σύμμυχτα απορρίμματα που λέμε, θα υπάρχει. Αντί να δει να πάρει μόνιμο προσωπικό η τοπική αυτοδιοίκηση, τη λέει εδώ. Αυτές ήταν άλλωστε και οι δηλώσεις τόσο του κυρίου Χατζηδάκη στις 20 Σεπτέμβρη που ήρθε πάνω στην Παπαντελή, όσο και του κυρίου Μητσοτάκη στην επίσκεψη του στα Γιάννενα που έκανε στο σχετικό εργοστάσιο, αντίστοιχο εργοστάσιο, όσον αφορά την επέμβαση ή πώς θα παρεύουν οι ιδιώτες και μέσα σε αυτό το κύκλο εργασιών, πώς θα τα κέρδη τους ακόμα που έχουν, θα τα επενδύσουν εκεί που αυτοί θέλουν, να βγάλουν ακόμα περισσότερα κέρδη με όποιες συνθήκες περιβαλλοντολογικές ασκούνται τόσο στην περιοχή επί 60 χρόνια των Άνω Λιωσίων της φυλής του Θριασίου πεδίου της Δυτικής Αττικής ολόκληρης, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Άρα λέμε, συγκεκριμένα συμφέροντα εξυπηρετούν όλα αυτοί οι σχεδιασμοί που υπάρχουν και δεν αποκλείει κανείς να έχουμε και οξύτητα, δηλαδή από την άποψη ότι να δημιουργούν και τεχνικά εμπόδια, δηλαδή είτε συσσόρευση σκουπιδιών κτλ. Που να πάμε στο δεν μπορεί να, το θέμα της προάσπισης της υγείας για να πάμε σε λύσεις άμεσες προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα. Που λύσεις άμεσες είναι και τα 300 στρέμματα και ότι θα σηκώσουμε πάνω από τις παλιές τμήματα της Κομαντελής άλλο 1,5 μέτρο, διότι τόσα χρόνια που έχει σταματήσει τα συγκεκριμένα σημεία έχει καθίσει το έδαφος, άρα μπορούμε να το ξαναπάμε εκεί που όταν σταμάτησε, να ξανακάνουμε δηλαδή, να ρίξουμε και άλλα απορρίμματα μέσα. Σε όλα αυτά αντιδρούμε και μάλιστα εμείς δεν είμαστε μόνο να πούμε ότι αντιδρούμε, ναι, να φύγει η Κομαντελή από το τάδε σημείο ή οτιδήποτε, συγκεκριμένες λύσεις, διότι όλα αυτά που αν πούνε ότι τα χρησιμοποιούν χρήματα ή οτιδήποτε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, δεν έχουμε δει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή που όσοι θυμόμαστε ήταν αυτή η λεγόμενη μπλεκάδη, που έμειναν μπλεκάδη και έχουμε τώρα πάνω από 20 χρόνια που αρχίσαν να χρησιμοποιείται η ανακύκλωση. Δυστυχώς, ούτε στο 15% δεν είμαστε στο θέμα, λέμε τώρα πώς μπορούμε να μειώσουμε τα σκουπίδια ώστε να έχει λιγότερους χώρους και όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει η ανακύκλωση σοβαρά με συγκεκριμένες επενδύσεις και όχι να τα δίνουμε και αυτά σε ιδιώτες, εννοούμε και τη διαχείριση που έχουμε όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά ή οτιδήποτε. Σοβαρά, αν δεν προχωρήσει αυτό, εάν δεν δημιουργηθεί τέτοιοι νέοι χώροι που να μπορέσουν να καλύπτουν, γιατί σήμερα υπάρχουν τα δεδομένα, καταλαβαίνετε, παλιά δεν μπορούσες δηλαδή να πας από ένα χωριό στο άλλο, περνούσε μόνο από τον δρόμο και δεν καταλάβαινες πού είναι. Τώρα, με συγχωρείτε, γάμο κάνουμε, σηκώνουμε ντρόουν από πάνω για να πάρουμε φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Τώρα υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι δορυφόροι που λένε αυτοί όλοι που τα βλέπουν οτιδήποτε, να βρεθούν οι κατάλληλοι επιστημονικά χώροι,
ανεξάρτητα δηλαδή από πολιτικές παρεμβάσεις που υπάρχουν και από το 1990 μέχρι σήμερα δεν εμποδίζουν να έχουν επαρθεί οι αποφάσεις που έπρεπε να είχαν επαρθεί, αλλά θέλουν τα πράγματα να οδηγηθούν εκεί που πραγματικά αυτοί θέλουν προς όφελος αυτών που είπαμε του κεφαλαίου. Άρα απαιτούμε και να βρεθούν άμεσα χώροι, να κλείσει η χωματερή των αναλυσίων της φυλής, να μην ανοίξει η χωματερή το χιτά στο γραμματικό και παράλληλα να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας και της αποκομιδής αλλά και της διαχείρισης, διότι σήμερα σχεδόν και τη διαχείριση έχει δοθεί σε ιδιώτες πάνω στην χωματερή με απαξίωση των εργαζόμενων του συνδέσμου, να οι εργαζόμενοι μόνιμες σχέσεις, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις που λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προβάλλουμε τις θέσεις μας. Με αυτά τα δεδομένα, και επειδή τα έχουμε αναλύσει και οτιδήποτε και μπορούμε να πούμε και αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, προχωράμε την επόμενη Τετάρτη σε μία ακόμα μαζική, δυναμική κινητοποίηση όλης της Αττικής, το λέμε, όλης της Αττικής. Άρα 6 του μήνα καλούμε όχι μόνο το λαό, την νεολαία των περιοχών που άμεσα θίγονται, αλλά όλες της Αττικής, προκειμένου να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο στη συγκέντρωση που κάνουμε 6 Νοέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Κλαθμόνος και με πορεία προς την περιφέρεια, που και αυτή άμεσα έχει τις ευθύνες της. Έτσι είναι η συνέχιση του αγώνα αυτό. Θα δούμε και άλλες μορφές. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και νομίζουμε άσχετα που οι δημοτικές αρχές, λέω και για τις καινούργιες, όλα αυτά που είπα που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται, να φανταστείτε, εφαρμόζονται εάν δεν είχαν τις θετικές ψήφους τόσο του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου της Φυλής, του κ. Παππού, όσο και του πρώην Δημάρχου, του κ. Μπουραήμ, πάλι της Φυλής, δεν θα παίρνουν από τον νέο σύνδεσμο. Θα ερχόταν, εντάξει, μπορεί η καινούργια διοίκηση του ΕΣΔΑ να τα ψήφισε, αλλά 1η Αυγούστου, αν οι ίδιοι, με συνεργασία με την κυρία ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου, αν οι ίδιοι, δεν ξέρω τι εκπροσωπούν, ο κύριος Παππούς εκλέχτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να τον υποστηρίζει, ή το ΚΙΝΑΛΤΗ υποστήριζε ή οτιδήποτε στην περιοχή, με αυτές τις ψήφους, από τον δύο αυτών, η Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή φαντάζεστε 5 άτομα, καταδικάζουν ακόμα περισσότερο, όπως λέμε και στην επικεφαλίδα, να υπάρχει αυτός ο καρκίνος, αυτή η κατάσταση στην περιοχή και να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θεωρούμε θετικές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση, γνωρίζουμε την πολιτική τους από την άποψη ότι ναι, όταν θα πάμε 20-30 άτομα θα πούνε ναι, βρε παιδιά, και εμείς δεν θέλουμε τη χωματερή εδώ γιατί περνάνε τα απορριμματοφόρα, μπορεί να λένε οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά όμως η γενική τους πολιτική, όταν λέει εγώ είμαι ναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης και της αποκομιδής ή οτιδήποτε, εγώ είμαι υπέρ του και της συμμετοχής και του ιδιωτικού κεφαλαίου. Όταν δεν με ενδιαφέρει να μην γίνει εδώ σε μένα κοντά και δεν με ενδιαφέρει να δώσω και στα Λιώσια ακόμα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια σαν αντισταθμιστικά, συνενούν σε μια τέτοια δηλαδή μορφή διαχείρισης. Και πραγματικά δεν νομίζουμε ότι τους έχουμε και αυτούς, παρόλο και ψηφίσματα να έχουν πάρει ή οτιδήποτε. Θεωρούμε αυτές τις λαϊκές κινητοποίησεις ή τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα συνεχιστούν πάρα πολύ θετικές, αλλά το κύριο είναι το εργατικό κίνημα, είναι η ζωή της λαϊκής οικογένειας, είναι η ζωή της, προκειμένου να ζήσει αυτή και τα παιδιά της το επόμενο χρονικό διάστημα, δίχως αυτές τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν.